Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε παρέα το unboxing και το review ενός πολύ μπριζού, το οποίο το προμηθεύτηκα από το Banggood. Είναι της εταιρείας της LD Neo. Έχει 6 θύρες USB και 3 power socket. Είναι αυτά που λέμε το tripod πολύμπριζα, το οποίο μπορείς να βάλεις και αγγλικού τύπου μπρίζες επάνω, και ευρωπαϊκού, και κινέζικες και αμερικάνικες. Πάμε να δούμε εδώ λίγο την συσκευασία. Δεν την έχω στο κουτί γιατί την πέρασαν από το Ελωνίο εδώ στην Κύπρο. Το είδε έτσι βαρύ το δεματάκι και το είχε εκεί στο τελωνίο. Πήγαμε την απόδειξη αγοράς, οπότε δεν χρειάστηκε να πληρώσω κάτι παραπάνω γιατί ήταν κάτω από τα 17 ευρώ. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι λέει. Είναι το μοντέλο SC3604. Θα δούμε εδώ λίγο κάποιες πληροφορίες, ότι το καλώδιο του είναι στα 2 μέτρα. Τα USB μπορούμε να μας βγάλουν όλα μαζί 3,4 Ampere Max, δηλαδή όταν βάλεις δεύτερη-τρίτη θύρα στο USB, δεύτερο-τρίτο καλώδιο, θα μοιραστεί αυτή η ενέργεια. Εδώ τι άλλο μας λέει, έχει εδώ και το αυτοκολλητάκι του. Εδώ λέει ότι έχει 6 USB, ότι είναι 3 socket combo, ότι έχει προστασία για την θερμοκρασία. Και εδώ μας λέει ότι έχει και κουμπάκι για on-off και overflow, λέει protection. Ωραία, μια χαρά. Πάμε να κάνουμε το unboxing. Αυτό το Banggood βγαίνει γύρω στα 16-15 ευρώ. Ήταν κάτι που πιστεύω χρειάζεται οποιοδήποτε σπίτι να το αγοράσει, και πόσο μάλλον εδώ στην Κύπρο. Αγοράζεις μια συσκευή η οποία μπορεί να έχει ευρωπαϊκού τύπου adapter, η άλλη μπορεί να έχει του αγγλικού τύπου τον adapter, οπότε είναι ένα θέμα. Όλη την ώρα με adapters είμαι. Δηλαδή έχω ένα πολύμπρος και πάνω σε κάθε θύρα έχει από 2-3 adapters ώστε να μπορέσω να τα βάλω όλα μαζί. Αυτό εδώ λύνει αρκετά προβλήματα και σίγουρα θα παραγγείλω ακόμα ένα. Πάμε όμως να το δούμε. Το έχω ανοίξει για να το δω ότι δουλεύει μια χαρά. Ωραία. Εδώ είναι το πολύμπριζάκι μας. Φυσικά το είδα και εγώ από τον Σωτήρη που έχει αγοράσει αρκετά τέτοια και έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος. Οπότε ήμουν ανάμεσα να πάρω κάποιο τη Xiaomi, κάποιο τη Orico. Οπότε μετά όμως το σκέφτηκα καλύτερα. Λέω πάρε αυτό που σου λέει ο Σωτήρης που έχει μείνει ευχαριστημένος και έχει πάρει τόσα πολλά και του κάνουν μια χαρά τη δουλειά του. Το καλωδιάκι όπως είπαμε είναι στα 2 μέτρα. Είναι ευρωπαϊκού τύπου το σούκο εδώ στην άκρη. Το καλώδιο το βλέπετε χοντρό, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Το άλλο το ωραίο που έχει εδώ πέρα στην άκρη, ότι έχει εδώ το πλαστικό το χοντρό, οπότε για να μην λυγίζει κάτω το, για να μην λυγίζει το καλωδιάκι μας. Έχει εδώ το power on και το power off όλου του πολύμπριζου. Όπως βλέπετε εδώ έχει 3 θύρες που μπορείς να βάλεις, όπως είπαμε, ευρωπαϊκού τύπου, αγγλικού τύπου, κινέζικου, αυστραλιανού και αμερικάνικου. Και εδώ έχει τις 6 θύρες USB. Πάμε όμως να το βάλουμε μπρος και να δούμε τι μπορούμε να φορτίσουμε με αυτό εδώ και να δώσουμε ενέργεια με αυτό εδώ το πολύμπριζο. Το έχω βάλει εδώ στην πρίζα, οπότε πατάω το κουμπάκι εδώ και θα δούμε ότι ανάβει το λαμπάκι, ότι είναι ενεργοποιημένο. Οπότε τι μπορούμε να βάλουμε πάνω, πάμε να κάνουμε το τεστάκι μας. Αρχικά έχω το φορτιστή, το Dust Charger του OnePlus, του OnePlus 5, αγγλικού τύπου. Εδώ η πρίζα, το πετάς επάνω και μπαίνει. Έχω μετά ένα φορτιστή, το οποίο έχω με 3 θύρες USB, το οποίο έχω για να φορτίζω τις συσκευές μου. Εντάξει, αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα, γιατί και αυτό βάζω φορτιστή σε φορτιστή, αλλά για να δούμε την πρίζα ότι δουλεύει, δουλεύει και αυτό. Εδώ έχουμε ένα φορτιστή, ο οποίος είναι από το Mi 5, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι τύπου αμερικάνικου. Το βάζουμε εδώ και δουλεύει και αυτό μια χαρά. Εδώ έχουμε της Xiaomi το Wi-Fi, το Amplifier, το Wi-Fi Extender, όπως το βλέπετε εδώ, δουλεύει και αυτό μια χαρά. Πάμε όμως να δούμε λίγο τα USB εδώ πέρα, τι αμπέρ βγάζουν. Φορτίσουμε εδώ το Xiaomi το Mi A1 που έχω, να δούμε πόσο βγάζει και πόσο διαφορά έχει όταν βάζεις τη συσκευή σου, για να δούμε. Όπως βλέπετε εδώ, 2 Αμπέρ. Με τα 2 Αμπέρ ήταν και σκέτο που όταν έβαζα στο πολύμπριζο, μάλλον στο φορτιστή, μέχρι 2 Αμπέρ φόρτιζε. Πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα, άμα το πειράξουμε λίγο, βάλουμε και ένα power bank να φορτίζεται, να δούμε τι διαφορά έχει στην απόδοση, πόσο τραβάει το power bank και πόσο τραβάει για το κινητό μας. Βλέπετε εδώ είναι στα 2,04 Αμπέρ και φορτίζει, όπως βλέπετε εδώ, και το power bank και
Συνεχίζει το κινητό μας να φορτίζει στα 2 Ampere. Όπως είπα, έχει max 3,4 Ampere. Βλέπετε εδώ αρχίζει και πέφτει γιατί παίρνει το powerbank παραπάνω ενέργεια. Τι άλλο μπορούμε να φορτίσουμε σε αυτόν τον πολυφορτιστή? Μπορούμε να βάλουμε το καλωδιάκι μας για το Mi Band το 2 και να το φορτίσουμε και αυτό εκεί πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πολύμπριζο. Εγώ γενικά θα παραγγείλω σίγουρα άλλο ένα, να έχω ένα και στο δωμάτιο. Ενδείκνεται να το έχεις κάτω το κομωδίνο σου να φορτίζεις τις συσκευές σου και να τραβήξεις 2-3 καλωδιάκια, ένα Type-C, ένα Micro USB, να φορτίσεις και τις συσκευές σου στο υπνοδωμάτιο, να το βάλεις πίσω από την, δηλαδή εγώ αυτό το συγκεκριμένο θα το βάλω πίσω από την τηλεόραση, να έχω τις μπρίζες μου για την τηλεόραση, για το TV Box, για το ηχοσύστημα, τα USB να έχω για μια λεπτοτενία που έχω από πίσω, να βάλω και ένα καλωδιάκι άμα θέλω να φορτίσω και μια συσκευή εκεί πέρα πάνω. Γενικά για 16 ευρώ είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο και χρειαζόμουν ένα πολύμπριζο επιγόντως, πήγα εδώ στη γειτονιά πάνω στο δρόμο που είχε έτσι έναν με γκατζετό φάση, είχε και εκτυπωτές και τέτοια, και πήρα ένα πολύμπριζο της πλάκας, ένα άσπρο κλασικό με αγγλικού τύπου σόκετ, και το πλήρωσα 18 ευρώ με 4 θύρες. Εδώ παίρνεις με 16-15,5 ευρώ παίρνεις ένα τράιπορ πολύμπριζο, το οποίο όπως σας είπα και πριν, και ολοκληρώνοντας παίρνει αγγλικού τύπου, για να τα δούμε ξανά, παίρνει αγγλικού τύπου μπρίζες, παίρνει ευρωπαϊκού τύπου μπρίζες, παίρνει αμερικάνικου τύπου μπρίζες, παίρνει και τις κινέζικες, δηλαδή άμα πάρεις την έξυπνη κανάτα της Xiaomi που βγαίνει με εκείνο το καλώδιο, μπορείς να το βάλεις εδώ πέρα πάνω. Όπως σας είπα, παίρνει 6 θύρες micro USB, φορτίζει το κινητό σου, φορτίζει το power bank σου και όλα αυτά με ασφάλεια. Οπότε ενδείκνεται, ειδικά εδώ στην Κύπρο, για όλους τους φίλους που βλέπουν το κανάλι, ενδείκνεται η αγορά ενός τέτοιου πολύμπριζου να μπορείς να κάνεις όμορφα και εύκολα τη δουλειά σου. Αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Την Κυριακή έχουμε καινούριο Kina Guide, θα μιλήσουμε για το τι παίζει με την εγγύηση όταν αγοράζουμε από Κίνα και όταν αγοράζουμε από Ελλάδα, από σκουρτζομάγαζο και από τα επίσημα καταστήματα. Αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!